Νομίζω το γεγονός ότι συνεκλήθη σύνοδος των χωρών του Eurogroup είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί μας ελέγχθη ότι θα συναντιόμασταν μόνο αν δεν υπήρχε συμφωνία και προκειμένου να συζητήσουμε μόνο για το Plan B, το δεύτερο σχέδιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, όμως τώρα θα συζητήσουμε όλες τις εναλλακτικές. Το εφαλτήριο θα πρέπει να είναι μια αξιολόγηση που θα κάνουν οι θεσμοί, όπως πάντα. Οι θεσμοί πάντα διενεργούν κάποια αξιολόγηση και αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη των συζητήσεών μας. Και μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα θα πρέπει να κρατηθεί στην Ευρωζώνη, αλλά όχι πάση θυσία. Υπάρχουν και κάποια όρια στα πάντα. Και αυτό που ήταν επαρκές πριν από 10 μέρες πιθανό να μην είναι πλέον επαρκές, γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί ταχύτατα. Ένα ερώτημα, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπάρχει ομοφωνία? Θα υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο? Όχι, είναι η απάντηση. Η αρχική πρόταση που έγινε από τους θεσμούς θα είναι βάση ζήτησης? Απάντηση. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον η πρόταση δεν ισχύει περιμένοντας στην οποιαδήποτε χώρα, και λόγω και των αποφάσεων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες, η κατάσταση επιδεινώθηκε τα μάλα στην Ελλάδα κατά τραγικό τρόπο τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και είπα ότι αυτό που ήταν επαρκές πριν από 10 μέρες, ίσως να μην είναι πλέον επαρκές σήμερα. Εξού και τα προκαταρκτικά σχόλιά μου πριν από 2-3 μέρες, όταν είπα ότι οι ελληνικές προτάσεις είναι μια καλή βάση έναρξης συζητήσεων. Ελπίζω να φτάσουμε συμφωνία, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Νομίζω ότι η πρώτη προτίμηση θα είναι να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά επαναλαμβάνω, όχι πάση θυσία. Υπάρχουν επαρκές συνθήκες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις? Απάντηση. Νομίζω αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα. Νομίζω ότι η απάντηση που μπορεί να προκύψει από τη σημερινή συνάντηση να είναι ότι μπορεί να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Γεγονός βέβαια είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, αντιρρήσεις που θέτουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη που χρειάζονται για κάποια κοινοβουλευτική εντολή για να αρχίσουν διαπραγμάτευση. Άρα αποκάλυψε το πραξικόπημα που έτυχε.